πού στοχεύει και τι περιλαμβάνει αυτή η μηνυτήρια αναφορά. Καλή σας μέρα, κύριε Πέτρου. Καλημέρα σας. Πείτε μας λίγο για την πρωτοβουλία σας. Ναι, ακούστε, έχουμε την άποψη ότι ο νομικός κόσμος θα πρέπει να δείχνει μια ευαισθησία για όλα αυτά τα ζητήματα, με δεδομένο ότι θεωρούμε ότι είμαστε ταγμένοι μεταξύ άλλων και, και για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών και για την τήρηση της νομιμότητας. Εδώ υπήρξαν κάποιες συμπεριφορές από όργανα που εκφράζουν την πολιτιακή, από όργανα της πολιτείας, τα οποία υπερβαίνουν, όχι απλά υπερβαίνουν, αλλά οι οποίες είναι κατάφορα εγκληματικές, έτσι. Απρόκλητες επιθέσεις, απόπειρες βαριάς σωματικής βλάβης, εμπρισμοί σε δάσος, μάλιστα έβαλαν φωτιά σε δάσος με ρίχνοντας χημικά και αντί να προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά, έριχναν νερό με αυτό το νέαντα, τέλος πάντων, στον κόσμο ο οποίος πήγε να σβήσει τη φωτιά. Πράγματα πρωτόγνωρα, πράγματα παράδεκτα, τα οποία δεν μπορεί να συμβαίνουν σε μια ευνομούμενη δημοκρατική πολιτεία. Μάλιστα. Τώρα η μηνυτήρια αναφορά σας στρέφεται κατά των ΜΑΤ, κατά της αστυνομίας, κατά της πολιτείας. Κατά παντός υπευθύνων, δεν υπευθύνου. Είμαστε αρμόδιοι να είναι η ΜΡΕΜ δηλαδή, έτσι. Συγγνώμη. Η ΜΡΕΜ, κάπως έτσι το λέει. Η ΜΡΕΜ, ακριβώς. Τώρα, αυτή η μηνυτήρια αναφορά κατέθηκε βέβαια στην εισαγγελία της Μυτιλίνης. Και περιμένετε με βάση αυτή τώρα να ασκηθεί δίωξη ή θα τη δει ο εισαγγελέας και αν νομίζω ότι δεν υπάρχει θα τη βάλει στο αρχείο. Δεν έχω κανένα λόγο να πιστεύω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Κανένα λόγο, δεν έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στις εισαγγελικές αρχές. Θεωρώ δεδομένο ότι θα πράξουν το καθήκον τους στο ακέραιο και, εν πάση περιπτώσει, προφανώς και εμείς θα συμβάλλουμε κατά το δυνατόν, συλλέγοντας στοιχεία, προσκομίζοντάς τα και βοηθώντας τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Κύριε Πέτρου, αυτή η πρωτοβουλία είναι πρωτοβουλία κάποιων δικηγόρων ή του συλλογικού σας οργάνου, δηλαδή του Δικηγορικού Συλλόγου της Λέσβου? Προφανώς αυτή η πρωτοβουλία απηχείται καταρχάς τους συναδέλφους που την υπογράφουν. Υπογράφουμε την μήνυση, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θεωρούμε ότι δεν θέλω να αφήσω υπόνοιες ή την εντύπωση ότι οι υπόλοιποι συνάδελφοι ή το συλλογικό μας όργανο δεν υιοθετούν μάλλον τις ακρότητες των δυνάμεων καταστολής, έτσι. Πήραμε την πρωτοβουλία κάποιοι συγκεκριμένοι συνάδελφοι, οι οποίοι μάλιστα είμαστε από όλο το πολιτικό φάσμα και προβήκαμε σε αυτή την ενέργεια. Αν υπήρχε περισσότερος χρόνος, αν είχε οργανωθεί κάπως διαφορετικά, προφανώς θα ήταν πολύ περισσότεροι. Έτσι, δεν σημαίνει δηλαδή ότι λειτουργήσαμε κόντρα στα πιστεύω των υπολείπων συναδέλφων μας. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, βέβαια, χρονικός ορίζοντας για το πότε μπορεί να εξεταστεί, δεν υπάρχουν. Μείνουμε και πολύ αισιόδοξοι για την Ελλάδα, έτσι. Είμαστε σε. Όχι, ακούστε κάτι. Αν θέλετε τη γνώμη μου, εγώ προτιμώ την ουσιαστική διερεύνηση μιας ποινικής υπόθεσης παρά την γρήγορη διερεύνηση μιας ποινικής υπόθεσης. Έχουμε κάνει την ταχύτητα, την δίθεν ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης. Μόνη της αυταξία, χωρίς λόγο και αιτία. Είναι αυταξία από την εποχή της αναγέννησης, βέβαια, θα με επιτρέψετε να πω. Σε κάθε περίπτωση όμως, εντάξει, τώρα να πάει μετά από 3-4 χρόνια, ξέρετε, κάπου ξεθυμμένη και ίσως αυτό είναι καλό από μια πλευρά, για να είναι πιο αντικειμενικό το δικαστήριο, αν πάει την υπόθεση στο δικαστήριο. Αλλά δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια πρωτοβουλία η οποία είναι αξιοσημείωτη. Λοιπόν, απηχεί νομίζω ότι τα της κοινωνίας της τοπικής. Και είστε πόσοι δικηγόροι, 29 θυμάμαι καλά ή λιγότεροι? 19. Λοιπόν. Εντάξει, κύριε Πέτρου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα και θα παρακολουθούμε και εμείς την υπόθεση. Καλά. Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Στρατής Πέτρου, δικηγόρος Μυτιλίνης, μαζί με άλλους 18, 19 συνολοδικηγόροι, έκαναν μηνυτήρια αναφορά. Λοιπόν, και